Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι ωραία αλλαγή είναι αυτή σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Είναι το μαλλί της τρελής. Δεν είναι της τρελής, μην το λες έτσι. Γιατί το λες, πολύ ωραία. Μια αλλαγή τη χρειαζόμαστε έτσι κι αλλιώς. Δεν πήγα κομμωτήριο, το έπαθα μετά τα μέτρα που άκουσα για τα φορολογικά. Δεν, το που τα άκουσα λέω, αυτά είναι. Αυτά είναι. Τι να πούμε, σε καλή μεριά μας, να πούμε, τι να πούμε, να διάσουν οι τσέπες μας, να πούμε ιδιαίτερα ελεύθεροι επαγγελματίες. Τι να πω, εντάξει, από πού να το πιέσεις και πού θα το αφήσεις. Αλλά μη στεναχωριέσαι, γιατί στις 10 η ώρα σήμερα θα έχουμε τη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη και του κ. Κασελάκη. Θα συζητήσουν, λέει, για μεταρρυθμίσεις. Το άκουσες? Γι' αυτό πήγα και έφτιαξα μαλλί, καλέ. Ναι. Είσαι καλεσμένη και εσύ, σε συνάντηση, ναι. Μάλλον, ναι. Σπύρο Σπυρίδη, Ρόη Πουλογιάννη, καλύτερη κομμώτρια, σου φτιάχνει όπως το θέλει το μαλλί, δεν είναι λόγω Κασελάκη. Εγώ σου τα έλεγα και χθες, φαντάζεσαι να πάει και να πει «Α, η Νέα Δημοκρατία μου αρέσει περισσότερο, φεύγω από το ΣΥΡΙΖΑ». Πάντως καφέ λέει και κουλουράκια θα έχει μόνο ο Πρωθυπουργός, δεν θα έχει κάτι άλλο. Εντάξει, πρωί είναι, 10 ώρα το πρωί τι να έχει. Με το που πρόβλημα. Τελειώσουμε την εκπομπή μας, 10 η ώρα το πρωί θα συναντηθούν και τι θα πούνε, εντάξει, θεσμική είναι η συνάντηση. Εγώ τυπική. Θα την έλεγα τυπική, ακριβώς, τυπική, δηλαδή ένα τηλεφώνημα μετά τις εκλογές, μετά την εκλογή βέβαια του κ. Κασελάκη, ότι θέλει να συναντηθούν, πέρασαν κανένα δύο μήνες, μετά ο διευθυντής πέρασαν κανένα δύο μονάδες. Ακριβώς, δύο ακριβώς, δίνοντας μεγάλη ανάσα και στο Πασόκ, ανέβηκε μια μονάδα, μια μονάδα διαφορά βεβαίως και από τον πρώτο και το λέμε συνεχώς, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, τσιμπάει συνεχώς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, δηλαδή σε κάθε δημοσκόπηση βλέπεις ότι κάτι τσιμπάει, κάτι παίρνει και φυσικά μένει να δούμε πού θα κατρακυλήσει, πόσο θα κατρακυλήσει ακόμη ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσα δηλαδή σε, η τελευταία δημοσκόπηση έχει μια εβδομάδα που έγινε, μέσα σε μια εβδομάδα και άλλη μονάδα. Ναι. Και άλλες δύο μονάδες, μάλλον όχι μία, δύο μονάδες στην προηγούμενη δημοσκόπηση. Ναι. Τέλος πάντων, τι να πει κανείς. Δεν άρεσε τελικά. Δεν άρεσε. Αυτό το νέο, το φρέσκο, το είμαι με τον Ντάιλερ, γιατί μόνο με τον Ντάιλερ ασχολήθηκαν το πρώτο διάστημα. Μετά την Αμερική κάτι έγινε μεταξύ στο ζευγάρι, στην Αμερική κάτι έγινε. Μετά ζευγάρι, την Αμερική έγινε, αλλά... έπαθε μετάλλαξη ο Κασελάκης. Εμφανίζεται μόνος του, μιλά μόνο πολιτικά, μιλά μόνο θεσμικά. Κάτι σοβαρεύτηκε. Κοίταξε, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να μην σκέφτεται και μια και δύο φορές. Και αν δεν το έχει σκεφτεί αυτό, το έχουν σκεφτεί άλλοι γι' αυτόν. Προφανέστατα του είπαν ότι δεν γίνεται να ασχολούμαστε με τα προσωπικά σου. Το βλέπεις ότι κατρακυλάμε και δεν έχει και τελειωμό αυτή η κατρακύλα. Οπότε θεωρώ ότι το είδε και λίγο αλλιώς. Από την άλλη, αυτό που θεωρώ ότι και τιμωρεί ο κόσμος στις δημοσκοπήσεις είναι ότι δεν υπάρχει πολιτική. Δεν υπάρχει πολιτική άποψη από τον ίδιο. Δεν ακούς κάτι, μια πολιτική μεταρρύθμιση, μια πολιτική ιδέα, μια πολιτική γνώμη. Ναι. Δεν ξέρω, ακόμη και εδώ που ήρθε στη Λάρισα, τα λέγαμε και προχθές. Δηλαδή δεν βρέθηκαν δύο άνθρωποι να τον ενημερώσουν. Μαθαίνω, λέει, γρήγορα έχει πει, θυμάσαι, έτσι, με την γκάφα μεγατόνων που έκανε και με τα ελληνικά του κτλ. Εντάξει, εδώ δεν μπορείς να μάθεις δύο πράγματα που έρχεσαι στη Λάρισα, τι γίνεται με την υπόθεση των Ντεμπών, τι γίνεται με τους κλιμεροπαθείς, τι γίνεται τα πάντα όλα. Δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω. Νομίζω ότι και ο Μητσοτάκης σήμερα κρατά μικρό καλάθι. Η Νέα Δημοκρατία χαμογελά πλατιά, δεν το συζητώ. Αλίμονο. Τους χαρίζει συνεχώς μονάδες, συνεχώς στη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην Κεντρική Επιτροπή πάλι που θα συνεδριάσουν. Ενότητα, λέει ο ίδιος, από την άλλη, καλά λέει και ο Τσακαλώτος, ενότητα με διαγραφές γίνεται. Δεν γίνεται. Δηλαδή, μόνος σου, αντί να τους μαζέψεις και να τους πεις πάμε εδώ όλοι μαζί ενωμένοι να ακολουθήσουμε μία πολιτική γραμμή. Δυστυχώς, με αυτό που έκανε με τις διαγραφές, τρεις διαγραφές μέσα σε μια νύχτα, νομίζω ότι μόνο κακό έκανε στο ίδιο το κόμμα. Δεν παράγεται πολιτική έτσι κι αλλιώς, ούτως ή άλλως, εδώ και πολύ καιρό. Είχαμε παλιά τη δεξιά και την αριστερά, τώρα έχουμε προσωπικότητες. Ποιος είναι καλύτερος, δεν έχει καιρό να μιλήσουμε για πολιτική. Την ίδια ώρα ο πολιτικός είναι συνώνυμος του παπατζή και αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο. Η απαξία δηλαδή η κοινωνική απέναντι σε κάθε βουλευτή είναι ό,τι χειρότερο. Παλιά έβλεπες βουλευτή και έλεγες πώς θα του μιλήσω, με σεβασμό, να χαιρετήσω κτλ. Τώρα παίζεις παλιάρες με τον βουλευτή και είναι ό,τι χειρότερο, όχι για το image του βουλευτή, αλλά για την ίδια μας τη δημοκρατία.
Θέματα κοινωνικά τα οποία είναι μεγάλη συζήτηση για μια εκπομπή. Αυτό δεν τελειώνει αυτή η συζήτηση. Κοίταξε, φταίνε, έχουν μεγάλες ευθύνες. Δεν έχουν οι πολίτες. Ευθύνη έχουν οι ίδιοι που κατάντησαν τους θεσμούς κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή να μην είναι σεβαστοί και να μην τολμούν ουσιαστικά να πάνε ακόμη και σε χωριά. Mm-hmm. Κάποτε σηκωνόντουσαν από την καρέκλα να καθίσει ο βουλευτής και τώρα θέλουν να τραβήξουν την καρέκλα να πέσει ο βουλευτής. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Νομίζω ότι εκεί φτάσαμε, σε αυτό το σημείο φτάσαμε. Ναι. Τι δεν έχουμε να πούμε σήμερα για τον μπάχαλο πάλι των αγροτών, δεν έχει τελειωμό. Ναι. Για το ΕΑΚ εδώ, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, που οι μεγαλύτερες ουσιαστικά αθλητικές εγκαταστάσεις Λάρισας, έβαλαν λουκέτο. Για μένα θεωρώ ότι είναι από τις μεγαλύτερες και πιο σημαντικές ειδήσεις. Μετά το ΟΑΚΑ, θεωρώ ότι πραγματικά η Λάρισα είναι στα χειρότερά της όσον αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Γήπεδο μπάσκετ, κολυμβητήριο, το Αλκαζάρ, το ιστορικό γήπεδο του Αλκαζάρ. Ένα από αυτά πρέπει να γκρεμιστεί, όπως λένε οι πληροφορίες. Για πόσα χρόνια, πόσες δεκαετίες θα πληρώνουμε ακόμα τους Ολυμπιακούς του 2004, δεν μπορώ να καταλάβω. Δώσαμε ένα σκασμό λεφτά, χρεώθηκαν γενιές επί γενεών για να γίνουν αυτοί οι Ολυμπιακοί αγώνες. Και πολύ φοβάμαι ότι ακόμα και τα εγγόνια μας τους αγώνες αυτούς θα πληρώνουν. Γιατί τα φτιάξαν όλα αυτά, αλλά κάποιο κράτος έπρεπε να τα συντηρήσει αυτά. Έτσι. Δεν ήταν προκάτ κατασκευές που τις χαλάς. Και η συντήρηση είναι και δαπανηρή. Δεν είναι μια συντήρηση που την κάνεις με 50 ευρώ και 100. Mm-hmm. Είναι χιλιάδες ευρώ. Αν δεν συντηρήσεις ένα έργο, είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα σε τιμωρήσει. Και αυτό συμβαίνει και σε τοπικό επίπεδο. Ναι. Έπρεπε δηλαδή τώρα, εντωμεταξύ η έρευνα, θα το δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, η έρευνα για τη Λάρισα ξεκίνησε πριν από 7 χρόνια. Δηλαδή έπρεπε να περάσουν 7 χρόνια. Πάλι καλά, δηλαδή να κάνουμε και το σταυρό μας, που δεν είχαμε κανένα ατύχημα, παύλα δυστύχημα. Καταλαβαίνεις τώρα που φτάσαμε. Είναι πολλά. Μέχρι πέρυσι γίνονταν αγώνες. Είναι πολλά. Φέτος έγινε χωρίς θεατές. Δύο αγώνες που έγιναν στο Αλκαζάρ έγιναν χωρίς θεατές. Φαντάσου να γινόντουσαν με θεατές και να είχαμε κανένα δυστύχημα. Είναι. Ή στο κολυμβητήριο να πέφτει καμιά στέγη τώρα και μέσα προπονούνται μικρά παιδιά, δεκάδες σύλλογοι και στα 3 αθλητικά κέντρα. Mm-hmm. Θα μας τα πεις στη συνέχεια, είναι πολλά αυτά τα οποία έχουμε να πούμε συζητήσουμε. Σήμερα, πάρα πολλά. Να ξεκινήσουμε όμως με μια πολύ σημαντική είδηση την οποία την έχουμε καταγράψει εμείς πρώτοι. Περίμενε, πήρες φόρα. Να πούμε ότι έχουμε πρωτομηνιά, να πούμε καλομήνα. Να την πούμε και την πρωτομηνιά, πρώτη Νοεμβρίου σήμερα. Γιορτάζει ο Κοσμάς, ο Διαμενιανός, η Άγια Νάργυρη, χρόνια πολλά, βέβαια. Σε όσους έχουν πολλές γιορτές, μαζεμένες. Την τιμητική τους σήμερα. Να καλημερίσουμε και τον Μιχάλη το Χειμωνίδη που βρίσκεται στο κοντρόλ της τηλεόρασης του Άστρα. Το Βασίλη Καραμπάση στη Λάρισα, την Έλληνα Κυριαζίδου φυσικά στο τηλεφωνικό μας κέντρο και τα τηλέφωνά μας. 2421-031-434 για τη Μαγνησία. Για τη Λάρισα 2410-283-741. Φυσικά πρωινή ατζέντα στο Facebook και www.astratv.gr για όσους θέλουν να μας παρακολουθήσουν διαδικτυακά. Τι μας έλεγες λοιπόν? Έλεγα ότι είχαμε τα ξημερώματα ανατείναξη ATM στην Οίκαια, στην Εθνική Τράπεζα. Ήδη έχει αποκλειστεί εκεί το σημείο και γίνονται έρευνες. Ξέρεις, αυτές τις ημέρες είναι και οι αποκλειστικές φωτογραφίες που έχουμε εξασφαλίσει. Mm-hmm. Αυτό είναι το σημείο. Από τους πιο κεντρικούς δρόμους είναι από την πλατεία της Κεντρικής, την κεντρική πλατεία της Νίκαιας που οδηγεί στα Φάρσαλα, αυτός ο δρόμος. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν στο ATM είχαμε ανατείναξη μέσα στη νύχτα. Και ξέρεις ότι αυτές τις ημέρες είναι φορτωμένα και τα ATM. Είτε φυσικά με τις συντάξεις, είτε και με τις ενισχύσεις, τις αγροτικές. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είχαν στόχο και αυτοί που κάνανε ό,τι κάνανε τέλος πάντων. Προφανές θα τα ξέρουν τα φορτωμένα τα ATM, δεν το συζητώ. Είναι η μοναδική τράπεζα στην περιοχή? Όχι, δεν είναι μοναδική, αλλά δεν είναι και η μοναδική φορά που έγινε. Δηλαδή, λίγο πιο πάνω από τη φωτογραφία που βλέπουμε δεξιά, υπήρχε και άλλο ATM που θυμάμαι τουλάχιστον 2 φορές. Είχα καλύψει το ρεπορτάζ με αποτέλεσμα να το κλείσουν το ATM, γιατί τα είχε γίνει στόχος των επιτίδιων και είχε έκλεισε. Δηλαδή, 2 φορές τον ανατείναξαν, μετά δεν ξανάνοιξε ποτέ. Να πούμε ότι έχει κλείσει εκεί η κυκλοφορία, έτσι? Έχει κλείσει η κυκλοφορία, διεξάγεται έρευνα. Καταλαβαίνεις, είναι από τα πιο κεντρικά σημεία. Για όσους μας ακούνε, δεν πάμε λοιπόν από το συγκεκριμένο δρόμο, γιατί δεν υπάρχει κυκλοφορία, η διακοπή. Όχι. Υπάρχει βέβαια αστυνομία εκεί. Η τροχέα βοηθά. Κάνει απλά ένα τετράγωνο, δηλαδή, για να φύγει προς τα Φάσαλα και από τα Φάσαλα προς την Λάρισα. Εντάξει, δεν είναι
μικρή ταλαιπωρία. Γίνονται όμως έρευνες, γιατί καταλαβαίνεις, μια ανατίναξη ενός ATM. Η Νίκαια γίνεται στόχος και, άμα το έχεις προσέξει, περιφερειακά πάντοτε, γιατί θέλουν να έχουν και γρήγορη έτσι, διαφυγή. Μην ξεχνάς ότι από την Νίκαια μπορείς να φύγεις από Δομοκό, Εθνική Οδό κτλ. Άρα λοιπόν σκέφτηκαν πολύ καλά το σχέδιό τους. Ναι, αυτά δεν γίνονται καρακέντρο. Αυτά δεν γίνονται καρακέντρο, σίγουρα. Ναι, και όταν κάνεις και μια ανατίναξη, ξέρεις ότι πολύ απλά θα κάνει μεγάλο θόρυβο. Δηλαδή πρέπει να γίνουν όλα αυτά μέσα σε δευτερόλεπτα, όχι λεπτά. Ναι. Σε δευτερόλεπτα ανατίναξη, παίρνεις την κασετίνα με τα χρήματα και απλά θα τραπείς σε φυγή. Ξημερώματα έγινε το περιστατικό, έτσι. Σύνατε ξημερώματα, ναι, έγινε αντιληπτό φυσικά με το πρώτο φως της ημέρας και ήδη έχει αποκλειστεί εκεί το σημείο και περιμένουμε να δούμε το ποσό, έτσι, και αν εντοπιστούν φυσικά και οι δράστες. Είχε δίπλα μαγαζιά. Είχε μαγαζιά. Βέβαια μου λένε ότι ένα βιβλιοπωλείο που άλλοτε έσφιζε από ζωή έβαλε λουκέτο πρόσφατα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ενδεχομένως και αυτό να παίξει το ρόλο του. Γιατί άλλον υπάρχει ένα μαγαζί που είναι σε λειτουργία, θα έχει και τις κάμερές σου κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί που τολμούν να κάνουν κάτι τέτοιο, το σχεδιάζουν προφανώς από καιρό, είχαν και στο μυαλό τους ότι θα καταβληθούν χρήματα και συντάξεις, αλλά και φυσικά είναι και μια αγροτική περιοχή, άρα πολλοί αγρότες θα έσπευδαν εκεί να πάρουν τα χρήματά τους. Μένει να δούμε την έρευνα που είναι σε εξέλιξη, όλα αυτά πριν από λίγα λεπτά, έτσι. Και μένει να δούμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής αν έχουμε και κάτι νεότερο. Και να πούμε, για να μην ανησυχήσει ο κόσμος, μόνο υλικές ζημιές, δεν είχαμε κάτι όχι, άλλο. Όχι, κανένα απολύτως άλλο πρόβλημα, κανένα απολύτως πρόβλημα φυσικά, καλά έκανες και το λες αυτό, παρότι είναι σε ένα πολύ κεντρικό σημείο, έτσι, στο εμπορικό κέντρο, έτσι το λένε, εκεί στην Νίκαια. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιον τραυματισμό, απλά είπαμε ότι δεν ξέρουμε πια και το ποσό φυσικά που έχουν αρπάξει οι ίδιοι και δεν έχουν εντοπιστεί. Γίνεται εντάξει, μέχρι το μεσημέρι όλα αυτά θα γίνουν γνωστά, θεωρώ. Πάμε στα πρωτοσέλιδά μας. Πάμε να ξεκινήσουμε με την Ελευθερία. Πάμε φυσικά με την εφημερίδα Ελευθερία, να ξεκινήσουμε να βλέπουμε το πρωτοσέλιδο. Χόλι στο παρασκήνιο και βλέπεις περισσότερα χρήματα για την πλημμυρικά έργα. Μια συνέντευξη που παραχώρησε χθες ο Περιφερειάρχης, κάνοντας ένα μίνι απολογισμό τι έγινε πριν και τι έγινε μετά τις πλημμύρες. Το έχουμε αυτό το ρεπορτάζ, το έχουμε, έτσι. Βεβαίως και το έχουμε, να το δείξουμε. Εκεί ήμουνα, βέβαια. Θα δούμε τι υπόθηκε και για την περιβόητη επιστολή. Και όχι μόνο, πολλές απαντήσεις έδωσε χθες ο Περιφερειάρχης. Πώς? Ποια επιστολή? Την επιστολή, θυμάσαι ότι ζητούσε επιπλέον χρηματοδότηση από τα Υπουργεία. Ναι. Και είπε ο ίδιος ότι μάλιστα με την επιστολή αυτή, δύο ημέρες μετά, έγινε και η περιβόητη συνάντηση με τους Υπουργούς, με αποτέλεσμα να εξασφαλίσουν περισσότερα χρήματα. Μπράβο. Πάνω αριστερά του πρωτοσέλιδου πέθανε ο δικηγόρος Θανάσης Μπακάλης, ηλικία 92 ετών, πολύ γνωστός εδώ στην πόλη μας. Καλύτερα καινούριο παρά επισκευές στο Αλκαζάρ, λένε τώρα. Τι δηλώνει και ο πρόεδρος του ΕΑΚ, θα δούμε, όπως είπαμε, και αναλυτικό ρεπορτάζ. Επίσης, αριστερά του πρωτοσέλιδου νεκρώσε τροχαίο 45χρονος αγιώτης, αυτό που λέγαμε χθες, τον Κοϊρίνη, δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Και συνελήφθη 17χρονος διακινητής προσφύγων κοντά στη ΔΕΙΑΛ με προορισμό που αλλού τη Βόρεια Μακεδονία. Αυτό που σοκάρει είναι η ηλικία του διακινητή, έτσι. 17 βέβαια, ετών, βέβαια, 17 να είσαι διακινητής προσφύγων, αν υπάρχει. Ανήλικος, ένα ανήλικο παιδί. Έτσι, έτσι. Κλίμα συνεννόησης μεταξύ Κόκουρα και Τσικριτσί για ομαλή μετάβαση στο Δήμο Τυρνάβου. Δεν γίνεται και διαφορετικά. Πρέπει να υπάρξει συνεργασία, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Απροθυμία για ο κύριος Κόκουρας είναι από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, ναι. Πώς θα γίνει αυτό τώρα? Τι εννοείς? Το κλίμα συνεννόησης. Δεν πρέπει. Πρέπει, αλλά είναι λίγο δύσκολο, ξέρεις. Δύσκολο πρέπει να γίνει. Πρέπει να καταλάβουν όλοι τους ειρήνη ότι πρέπει να αφήσουν και την κομματική τους ταυτότητα και τα προσωπικά ωφέλη. Και αυτό που λέω συνεχώς, δεν έχει λήξει η θητεία τους. Δεν το έχουν καταλάβει. Μέχρι τέλους του έτους είναι δήμαρχοι, είναι αντιδήμαρχοι. Πρέπει να είναι στα πόστα τους, πρέπει να βοηθούν, πρέπει να συνεργαστούν. Αυτό δεν το έχουν καταλάβει, σίγουρα. Τώρα, προθυμία για την γρυπικό, χαμηλό το ποσοστό εμβολιασμού στη Λάρισα. Αύριο ρύθμιση για εμβόλιο χωρίς συνταγή, και αυτό είναι ένα ζητούμενο τώρα, γιατί ξέρεις, μιλώντας με πολλούς γιατρούς, μου λένε ότι το Νοέμβριο θα είναι διαφορετική εικόνα. Δηλαδή πρέπει να προετοιμαστούμε και με το τεγρυπικό. Ιδιαίτερα μιλούμε για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Και υπέρ ανεμογεννητριών στο Μαυροβούνι ο Κουρέτας. Δήλωσε ότι η αντιπεριφερειάρχη της Μαγνησίας, η κυρία Κολυνδρίνη, κατηγορηματικά αντίθεται η περιφέρεια. Ναι, το επεσήμανε χθες ότι εμείς είχαμε ψηφίσει όχι, ο κύριος Κουρέτας ψήφισε ναι, σαν να λέει ότι στον κύριο Κουρέτα οι εξηγήσεις. Να δούμε τι θα απαντήσει ο κύριος Κουρέτας. Αν απαντήσει. Πάμε στον ταχυδρόμο.
Πάμε στον ταχυδρόμο. Νέα κριτήρια έως 1.000 ευρώ μέσα στο Νοέμβρη το επίδομα θέρμανσης. Ασχολείται με το επίδομα θέρμανσης η εφημερίδα και καλά κάνει, γιατί έχουμε πάλι ξανάμανα νέα δεδομένα. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, η διαδικασία, οι ημερομηνίες πίστωσης των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Ενώ έχουμε και στήριξη στα νοικοκυριά που θερμαίνονται με ρεύμα, αποκλειστικά με ηλεκτρικό ρεύμα. Θα το δούμε στη συνέχεια το θέμα αυτό. Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 8 Δεκάτου του 23 για πάνω από 1.000.000 δικαιούχους. Βέβαια είναι τόσα πολλά οι όροι και προϋποθέσεις. Τέλος πάντων, δύσκολα κι αυτό. Από τον ανώτατο πειθαρχικό συμβούλιο τέθηκε σε αργή ενός έτους αντιεμβολιαστής γιατρός. Συνεχίζουν να μετρούν τους σταυρούς υποψηφίων 23 μέρες μετά το κλείσιμο της κάλπης. Είναι χαρακτηριστικό αυτό, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ειδικά στις περιφέρειες, ειδικά στην περιφέρεια Θεσσαλίας έχουμε αυτή την πολύ πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Ανθρώπινο δράμα χωρίς τέλος, ανάμεσά τους μητέρα με 4 παιδιά που έχασε σπίτι και εργασία. Συνεχίζεται ο αγώνας για τη στήριξη όσων έχασαν τα πάντα στις λάσπες. Υπάρχουν άνθρωποι που αυτή την ώρα βρίσκονται σε δομές αστέγων εδώ στο Βόλο, ολόκληρες οικογένειες. Άκουγα χθες μάνα, πατέρας και δύο μικρά παιδιά, το οποίο το ένα από αυτά αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Είναι σε δομή, έχει χάσει τα πάντα και αναζητά έστω και ένα μικρό σπιτάκι για να μπορέσει να μείνει. Την ίδια ώρα έχουν μείνει και οι δύο οι γονείς άνεργοι λόγω της κατάστασης. Πολύ δύσκολες καταστάσεις, τις οποίες θα αντιμετωπίσουμε και τις έχουμε μπροστά μας δυστυχώς. Κοινωνία. Έφυγε δάσκαλος φωτεινό παράδειγμα, σε ηλικία 61 ετών, πριν καν προλάβει να χαρεί τη σύνταξή του, απεβίωσε ο Μιλτιάδης Καψάλης, εκπαιδευτικός που αγαπούσαν οι μαθητές του, αλλά και οι συναδελφοί του, ένας πολύ γνωστός εκπαιδευτικός στην τοπική κοινωνία. Σφυρίζει αδιάφορα η κυβέρνηση, συνέλευση ξενοδόχων Μαγνησίας, είχαν χθες τη συνέλευσή τους. Παρέστη και ο Δήμαρχος Βόλου για πρώτη φορά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τον είχε τη διάθεση, είχε τη βούληση να βρεθεί στη συγκεκριμένη συνέλευση. Θεσπίζεται κατώτατο τεκμαρτό Μητσοτάκης για ελεύθερους επαγγελματίες. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Πάμε στον κόσμο. Πάμε βέβαια. Σήμερα κόσμο, 22,5 εκατομμύρια ευρώ έως τώρα σε 5.920 πλήμερο παθείς. Νέες πληρωμές πρώτης αλλογής που πληγέντε στις Λάρισσας, άντε σιγά σιγά να τρέχουν διαδικασίες. Μέτρα στήριξη ζητούν η Θεσσαλία, εμπόροι, είχαμε και συνάντηση με τον κύριο Σκρέκα. Θλίψη για το 45χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο, κυδεύθηκε στην Αγιά. Και σχέδιο με την κατάσταση πληγέντων φωτοβολταϊκών στη Θεσσαλία. Mm-hmm. Στο site του Άστρα είμαστε τώρα. Πού θα πάμε, Μιχάλη? Πάμε στον Άστρα. Αγοροπολισίες ακινήτων μόνο με μετρητά. Ιατρικός Σύλλογος. Να κατέβει λίγο το Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας. Τα νόμιμα ιατρία φέρουν ειδική σήμανση. Τηλεμαραθώνιος Αγάπης για την αναγέννηση του Βόλου και τη στήριξη των Βολιωτών που επλήγησαν. Είναι ένα θέμα, ετοιμάζει τηλεμαραθώνιο με Θεσσαλούς δημοσιογράφους, ο Δήμος του Βόλου, για τη στήριξη των Βολιωτών, για την οικονομική στήριξη όσων επλήγησαν, και δυστυχώς αυτοί είναι πολλοί στην περιοχή μας. Mm-hmm. Πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε να πάρουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Άστρα, το δικό σου κανάλι. Επιστροφή εδώ στην τηλεόραση του Άστρα και φυσικά δεν μπορεί να φύγει το μυαλό μας από τα όσα συμβαίνουν αυτή την ώρα στη Λωρίδα της Γάζας. Η θηριωδία αυτή δεν υπάρχει. Νέο μακελιό. Έχουμε χάσει το μέτρημα από τους νεκρούς και από τους τραυματίες. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλη αυτή η επέλαση. Δεν ξέρω πόσες αεροπορικές, 5 αεροπορικές επιδρομές είχαμε χθες. Και είχαμε και το ότι ανατινάχθηκε το τούνελ της Χαμάς. Εκεί ήταν άμαχοι. Παιδιά πολλά, δεκάδες παιδιά. Δηλαδή θηριωδία, πραγματικά θηριωδία. Δεν ξέρω, εικόνες συγκλονιστικές. Εικόνες που δεν θες ούτε να τις φανταστείς. Δηλαδή τις βλέπεις και λες ταινία βλέπω τώρα. Δεν μπορείς να φανταστείς ότι αυτό συμβαίνει εν έτη 2023.
Είναι απίστευτες αυτές οι εικόνες και δεν έχει και τελειωμό αυτή η θηριωδία, έτσι. Έτσι, και όχι μόνο αυτό, επειδή είναι στη λωρίδα της Γάζας και δεν είναι στην Ελλάδα, μην φαντάζεστε ότι εμείς δεν θα έχουμε κάποιες συνέπειες. Μα τις έχουμε ήδη. Τα κάψιμα έχουν ανεβεί 3-4 λεπτά μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Και έχονται πολύ χειρότερα πράγματα μέσα στο χειμώνα. Οι συνέπειες αυτές θα τις καταλάβουμε μέσα στο χειμώνα. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει τώρα, χθες. Και πολύ φοβάμαι ότι θα πάρει πάρα πολύ καιρό, δυστυχώς. Μα το Ισραήλ λέει ότι τώρα ξεκινάμε. Τώρα ξεκινάει η μάχη. Όταν ακούς τέτοιες δηλώσεις, δεν υπάρχει καμία διάθεση προφανώς να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Είχαμε δεκάδες νεκρούς στη Τζαμπαλίγια, είχαμε αεροπορικές επιδρομές πάρα πολλές και η κάθε πλευρά φανερώνει, επιδεικνύει τα δικά της δίκαια. Είναι ένας αγώνος ο οποίος κρατά δεκαετίες μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών, αλλά η παγκόσμια κοινότητα δεν φρόντισε να παλύνει τον πόνο αυτών των δύο κρατών και πολύ απλά δεν φρόντισε γιατί παίζονται δεκάδες δισεκατομμύρια, να μην πω και τρεις εκατομμύρια συμφέροντα. Γιατί φροντίζει και τώρα, έτσι. Φροντίζει και τώρα να κάνει κάτι. Απλά θεατές είμαστε σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ναι, γιατί, γιατί το κάθε κράτος έχει συμφέρον δικά του οικονομικό. Δεν βλέπεις τη γείτονα χώρα, δεν βλέπεις την Τουρκία, δεν βλέπεις τον Ερντογάν. Δηλαδή βλέπεις πολλές διαφορετικές φωνές γιατί ο καθένας κοιτά το δικό του συμφέρον. Και την ίδια ώρα χάνονται εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές, μικρά παιδιά, οικογένειες, άμαχοι που λέμε. Και όχι μόνο, δηλαδή και από τις δύο πλευρές σκοτώνεται κόσμος αυτή την ώρα. Στόχος δεν είναι η ειρήνη, δυστυχώς, διαχρονικά. Και αυτό αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά με το χειρότερο τρόπο στη λωρίδα της Γάζας. Πάμε να δούμε ένα σχετικό ρεπορτάζ. Αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας διεμήνυσε σήμερα ότι επίκειται καταστροφή της δημόσιας υγείας στη Γάζα. Με φόντο τον υπερπληθυσμό, τους μαζικούς εκτοπισμούς και τις ζημιές στις υποδομές ίδρυυσης και αποχέτευσης. Παράλληλα, προειδοποίησε για τον κίνδυνο βρεφικών θανάτων λόγω αφυδάτωσης με διαθέσιμο μόνο το 5% των κανονικών αποθεμάτων νερού. Ο αριθμός των Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν ανέρχεται σε 8.525, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Ανάμεσά τους είναι 3.542 παιδιά. Αρκετές υπηρεσίες αγωγής έχουν ζητήσει να επιτραπούν περισσότερες προμήθειες στον αποκλεισμένο Παλαιστινιακό θύλακα, όπου μέλη σε 150 φορτηγά έχουν εισβάλει μετά την πολιορκία που επιβλήθηκε από το Ισραήλ πριν από 3 εβδομάδες. Ο θύλακας έχει απελπιστική ανάγκη από καύσιμα, τρόφιμα και καθαρό νερό, με χιλιάδες ανθρώπους να εισβάλλουν σε αποθήκες που ανοίγουν στον ΟΗΕ για να προμηθευτούν βασικά αγαθά. Δεν υπάρχει κεντρικό ηλεκτρικό ρεύμα στη Γάζα εδώ και εβδομάδες και το Ισραήλ έχει απαγορεύσει την είσοδο των καυσίμων που απαιτούνται για την τροφοδοσία των γεννητριών έκτακτης ανάγκης για νοσοκομεία και σπίτια λόγω ανησυχιών ότι θα καταλήξει στη Χαμάς. Η UNICEF εντωμεταξύ λέει ότι η κατάσταση στη Γάζα χειροτερεύει κάθε ώρα και ότι το πραγματικό κόστος αυτής της τελευταίας κλιμάκωσης θα μετρηθεί σε ζωές παιδιών. Τουλάχιστον 420 παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται στη Γάζα κάθε μέρα, τονίζει η UNICEF. Κατά τη διάρκεια της νύχτας υπήρξαν πάντως σφοδρές ανταλλαγές πυρών με τη Χαμάς στη Γάζα, σύμφωνα με το Ισραήλ, καθώς η χερσαία επίθεση συνεχίζεται. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις IDF λέει ότι οι μέλη του δέχθηκαν επίθεση από τρομοκράτες με αντιαρματικούς πυράβλους και πυρά πολυβόλων. Το Ισραήλ επισημαίνει ότι περισσότεροι από 300 στόχοι χτυπήθηκαν συνολικά, και αν και εστιάζει στη Βόρεια Γάζα, συνεχίζει να σφυροκοπάει την επικράτεια. Παράλληλα, το Ισραήλ επισημαίνει ότι είναι νεκρός ένας από τους εγκεφάλους της επίθεσης στο Ισραήλ στις αρχές Οκτωβρίου από πλευράς της Χαμάς. Οι Ισραηλινοί εντωμεταξύ κατεδάφισαν, όπως έγινε γνωστό τις τελευταίες ώρες, με εκρηκτικά και το σπίτι του δεύτερου στην ιεραρχία αξιωματούχου της Χαμάς. Και φυσικά ο πόλεμος στη Γάζα αλλά και το νέο φορολογικό σύστημα απασχόλησαν το Υπουργικό Συμβούλιο χθες. Έκανε σχετικές ανακοινώσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγή του κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου. Πες μου μία κυβέρνηση, εσύ θυμάσαι, είσαι πάρα πολλά χρόνια δημοσιογράφος, μία κυβέρνηση που να έχει σταθερό φορολογικό σύστημα, μία. Όχι, καμία. Κάθε κυβέρνηση που ανεβαίνει αλλάζει και το φορολογικό σύστημα. Άντε ξανά μανά, έχουμε αλλαγές με στόχο αυτή τη φορά τους ελεύθερους επαγγελματίες και στόχο λέει να παταχθεί η φοροδιαφυγή. Εντάξει, πόσα χρόνια τα πούμε αυτά. Έχεις γνωστούς λογιστές, δεν μπορεί να μην έχεις. Νομίζω ότι οι άνθρωποι τα πολλά τελευταία χρόνια έχουν αποτρελαθεί. Γιατί μέχρι να μάθουν κάτι, πρέπει να μάθουν κάτι καινούριο. Έτσι. Έχουμε τη μία αλλαγή μετά την άλλη. Λες στον λογιστή σου, τι ισχύει τώρα, κάτσε να ψάξω να δω. Ποτέ δεν μπορεί να σου πει με σιγουριά γιατί αλλάζουν. Ναι. Κάθε μέρα κάτι θέλουν να κάνουν. Και κάθε κυβέρνηση που βγαίνει, δύο πράγματα θέλει να αλλάξει και να μεταρρυθμίσει. Την παιδεία,
και τη φορολογία. Δηλαδή, δεν ακούς κάτι άλλο. Αλλαγές στις πανελλήνιες εξετάσεις, αλλαγές στο σύστημα το εκπαιδευτικό. Δεν τα ακούμε αυτά συνεχώς. Αλλαγές στο φορολογικό. Πάταξε τη φοροδιαφυγή. Χθες εν τω μεταξύ και του έδωσα ιδέα. Θυμάσαι που λέγαμε για του influencer. Τώρα λέει θα του κυνηγήσουν. Τώρα λέει θα ψάξουν να του βρουν. Τόσα χρόνια που κάποιοι πλούτιζαν πραγματικά και εξακολουθούν να πλουτίζουν. Δηλαδή, κάνουν μία διαφήμιση 2, 3, 5, 10.000 ευρώ. Μιλάμε τώρα για τρελά λεφτά. Ανυπολόγιστη ζημιά στο κράτος από τη φοροδιαφυγή. Τώρα ξύπνησαν. Τόσα χρόνια που ήταν. Οι διάσημοι του Instagram δεν ήρθαν χθες. Είναι χρόνια τώρα. Και δεν ξέρω γιατί δεν τρέπεται το κράτος όταν ανακοινώνει ότι έχουμε 49 δις, νομίζω, φοροδιαφυγή. Ναι, ναι, είναι και αυτά μόνο να μπορούσαν να εισπράξουν, θα ήμασταν πλούσιοι. Νομίζω θα είχαμε λύσει και το πρόβλημα. Θα είχαμε λύσει το οικονομικό μας πρόβλημα. Και βέβαια δεν τρέπονται να το ανακοινώσουν. Εσείς τι κάνετε? Εσείς τι κάνετε? Κράτος δεν είσαστε? Ελεκτικοί μηχανισμοί, πού είναι? Όταν χρωστάμε ένα ευρώ στην εφορία, μας βρίσκουν αμέσως. Δεν μπορεί να υπάρξει μια φορά ένα σύστημα, ας είναι διακομματικό ρε παιδί μου. Ας μαζευτούν όλα τα κόμματα για μια φορά γύρω από ένα τραπέζι να κάνουν ένα σύστημα φορολογικό και αυτό να είναι. Τέλος. Και να είναι και δίκαιο. Και να είναι και δίκαιο, και να είναι και δίκαιο για όλους. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εδώ μπαίνουν τα λεφτά, να φανταστείς, από το τσεκ και αυτομάτως κρατούν τα λεφτά για τις ασφαλιστικές φορές υπέρ του ΕΛΓΑ. Το βρίσκουν αυτό. Αυτό πάρα πολύ εύκολο είναι να τους βρουν, ναι, τους αγρότες, να τους αρπάξουν τα λεφτά. Όταν είναι όμως να φορολογήσουν τους εφοπλιστές, τους έχοντες, έκανε μια δωρεά, λέει ο τάδε εφοπλιστής. Αυτοί που κάνουν δωρεές, δεν μπορούμε να τους φορολογήσουμε. Δεν φορολογούνται οι φόροι τους, δηλαδή τα χρήματά τους. Άμα όμως η Ειρήνη και η Σοφία χρωστάνε, μπλοκάρουν τους λογαριασμούς, αρπάζουν επιδόματα, άρπαξαν τα επιδόματα, θυμάσαι, για τους πλημμυροπαθείς. Ναι. Αρπάζουν προνοιακά επιδόματα, αναπηρικά επιδόματα, δηλαδή δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Σταρπάζει η εφορία σε χρόνο ρεκόρ. Τώρα που πρέπει να έχουν ένα φορολογικό σύστημα τέτοιο ώστε να εισπράξουν τα δισεκατομμύρια, είναι δισεκατομμύρια, ξέρεις τι σημαίνει δισεκατομμύρια, νέα σχολεία, νέο σύστημα υγείας, αυτά τα 50 και τα 20 ευρώ που δίνουν τώρα για τα αν γεννήσεις παιδί και αν εν πάση περιπτώσει θέλεις να αυξήσεις τον κατώτατο μισθό, θα είμαστε πλούσιοι. Δεν θα μιλάγαμε τώρα ούτε για κρίση ενεργειακή ούτε για τίποτε άλλο. Αυτά μόνο να παίρναν σαν κράτος τα 59 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν θέλαμε τίποτα. Θα είμαστε μια πλούσια χώρα. Δεν ξέρω, τώρα ξανά μανά λένε για τους ελεύθερους επαγγελματίες ότι αλλάζει το σύστημα και ότι όσοι δηλώνουν κάτω από 10.000 ευρώ θα έχουν επιπτώσεις, ότι όσοι δηλώνουν πάνω από 10.000 ευρώ μειώνεται το τέλος επιτιδεύματος κατά 50%, και επίσης όσοι δείξουν ποιοι είναι οι φοροδιαφεύγοντες θα έχουν και αυτοί το δικό τους μπόνους. Δεν ξέρω τώρα αυτό κατά πόσο μας προσβάλλει σαν χώρα. Μας προσβάλλει σαν πολίτες. Ξέρεις τι, εγώ βλέπω ότι οι ίδιοι δεν μπορούν να τα καταφέρουν σε πάρα πολλά και ρίχνουν πράγματα τον μπαλάκι για ακόμη μια φορά στον πολίτη. Ακριβώς. Σου λένε θέλεις 100-3.000 ευρώ. Κάρφω στην Ειρήνη και τη Σοφία και τον Α και τον Β για να μπορέσουν και εμείς να εντοπίσουμε τον φοροφυγά. Έχουμε προβλήματα στην εκπαίδευση. Κάτσε να κάνουμε ένα σύστημα ηλεκτρονικό, μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, ώστε να γίνονται ανώνυμες καταγγελίες για θέματα bullying. Δηλαδή, να δείξω εγώ ότι ο τάδε εκπαιδευτικός, και δημόσια τώρα αυτό έτσι, ανώνυμα εγώ, επώνυμος όμως εκπαιδευτικός, δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν τις αξιολογήσεις μόνοι τους, δεν μπορούν να αναλύσουν το πρόβλημα του bullying και της βίας γενικότερα στους νέους και πετάνε τον μπαλάκι σε εμάς. Σοφία, εμείς να λύσουμε τα προβλήματα. Δουλεύεις στον ιδιωτικό τομέα και παίρνεις 3,60 και πληρώνεσαι όποτε το αφεντικό θυμηθεί, εντάξει, και είσαι μεροδούλη με μεροφάει και έρχεται ο υδραυλικός στο σπίτι να σου φτιάξει τη βρύση και σου λέει 150 ευρώ με απόδειξη, 100 χωρίς απόδειξη. Τι θα κάνει? Εσύ που είσαι στον αγώνα της επιβίωσης για να μεγαλώσουν τα παιδιά σου και είσαι στον ιδιωτικό τομέα, επαναλαμβάνω, με 3,60 και όποτε θελήσει το αφεντικό, τι θα κάνεις? Μα αυτό γίνεται. Δεν θα πεις 100 χωρίς απόδειξη. Μα θα πάρεις τηλέφωνο το Μητσοτάκη και θα πεις «Α, υδραυλικός μου κάνει αυτό το πράγμα». Είμαστε σοβαροί. Έτσι θα πατάξετε τη φοροδιαφυγή. Ελεγκτικοί μηχανισμοί, λέει ο άλλος, α, πολύ λαϊκίστικο να το λες. Γιατί? Γιατί να μην λειτουργήσει το κράτος? Γιατί εγώ όταν χρωστάω 3 ευρώ στην εφορία να με βρίσκει στο επόμενο δευτερόλεπτο εφορία
Και ο άλλος που κάνει συστηματικά αυτή τη δουλειά, δηλαδή παρέχει υπηρεσίες χωρίς απόδειξη, να μην μπορούν να τον βρουν. Εγώ αυτό δεν το έχω καταλάβει. Επίσης δεν έχω καταλάβει τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι διαχρονικά κλέβουν το κράτος, δεν μπορούν μέσω αφημί να βρούνε οι κρατούντες, οι διοικούντες, ποιοι είναι αυτοί. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και ξέρεις ποιοι ηλεκτρικοί μηχανισμοί, εν τω μεταξύ, άμα καθίσεις και ρωτήσεις τώρα τους αρμόδια, είτε σε τοπικό επίπεδο, είτε φυσικά και σε κεντρικό επίπεδο, σου λένε δεν υπάρχει προσωπικό. Να προσλάβουν. Ναι, αυτό λέω, ότι δεν το έχουν ξεκινήσει σωστά. Από δηλαδή, μένα περιμένουν. Αυτό λέω, κάνει προσλήψεις. Πάρε κόσμο για να μαζέψεις τα χρήματα. Δηλαδή, για να μαζέψεις 59 δισεκατομμύρια ευρώ, πρέπει να προσλάβεις κόσμο. Ξέρεις πόσο ανέργους έχουμε. Ξέρεις πόσοι θέλουν πώς και πώς ένα μεροκάματο. Δώσε στον κόσμο δουλειά, πάρε και εσύ τα χρήματά σου. Δώσε και κίνητρα. Δώσε και κίνητρα στους επαγγελματίες. Δηλαδή, αυτός ο επαγγελματίας που φοροδιαφεύγει είναι ο κίνδυνος που θα γκρινιάξει και αύριο μεθαύριο θα ζητήσει. Α, δεν έχω πολύ κόσμο εγώ στο μαγαζί μου. Θέλω χρήματα οπωσδήποτε. Θέλω να επιδοτήσει το κράτος. Θέλω να μου κόψει τους φόρους. Ο ίδιος που φοροδιαφεύγει θα κάνει αίτηση στο κράτος να μειώσει τους φόρους. Mm-hmm. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Απίστευτα. Προσπαθούν να λύσουν αυτό το φαύλο κύκλο που είναι όχι τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι τα τελευταία 102 χρόνια από τη γέννηση του ελληνικού κράτους. Με κάτι μαλλιμάτια, με κάτι μήμετρα, με κάτι θα βγάλετε άκρη. Και μάλιστα λένε τώρα ότι από όλα αυτά που θα κάνουν θα εξοικονομήσουν γύρω στα 600 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα επενδύσουν σε υγεία και παιδεία. Να γελάσω τώρα ή να τα αφήσω για αργότερα. Ούτε το ξέρουν. Αυτοί μας κοροϊδεύουν και νομίζουν ότι εμείς πρέπει αυτό να το αποδεχτούμε. Για ακόμη μία φορά σου δίνω εγγύηση όσες θες, δεν θα γίνει απολύτως τίποτα. Και δεν θα γίνει απολύτως τίποτα, γιατί δεν υπάρχει βούληση ούτε από τους από πάνω, αλλά ούτε και από τους από κάτω. Ακούει όμως τώρα απλώς πολίτης και λέει, α, είδες, θα βγάλουν 600 εκατομμύρια, α, είδες, θα πατάξουν τη φοροδιαφυγή. Και λες, ωραία, καλά το πάει η Νέα Δημοκρατία. Στο διατάφτα μετά, όταν θα πρέπει να μας δώσουν τα αποτελέσματα όλες αυτές τις επιχείρησεις της φοροδιαφυγής, θα έχουμε τίποτα, θα μας τα ανακοινώσουν, θα μας πούν ότι τόσα έβγαλαν. Έτσι. Και στα δισεκατομμύρια, τα 600 εκατομμύρια είναι κουκίδα στον ωκεάνο. Έτσι. Και ότι κόβω το ένα το επίδομα από εδώ για να το δώσω αλλού και όλα αυτά που μας έχουν μπερδέψει πάρα πολύ, νομίζω ότι τσαλαβουτήματα είναι. Δεν λύνουν την κατάσταση. Μα δεν θέλει ο κόσμος επιδόματα. Και δεν λύνουν την κατάσταση. Δεν θέλει ο κόσμος να εργαστεί. Τι πολύ απλά βολεύει και τους από πάνω και τους από κάτω. Καλά, να πούμε την αλήθεια. Όλες οι κυβερνήσεις το ίδιο δεν κάνουν, βρε. Να πούμε την αλήθεια. Βολεύει και σε αυτούς που διοικούν και σε εμάς που κάνουμε πολλές φορές τα στραβά μάτια, γιατί πολύ απλά πρέπει να επιβιώσουμε, να ζήσουμε. Αν έπαιρναμε 3.000 ευρώ μισθό, προφανώς θα είχαμε την πολυτέλεια να πούμε ο υδραυλικός κλέβει και να κάνουμε και την καταγγελία. Γιατί πολύ απλά θα είχαμε ένα μισθό αξιοπρέπειας μέσα στην οικογένεια, που θα μπορούσε να ζήσει η οικογένεια εξυπρωπώς. Αλλά όταν και σου λέει, η πλειοψηφία των πολιτών ζει μεροδούλη μεροφάει και δεν λέμε πώς θα βγάλουμε το μήνα, έχουμε φτάσει να λέμε πώς θα βγάλουμε τη μέρα, μην έχετε τέτοιες απαιτήσεις. Εκτός αν ζείτε στον κόσμο σας και νομίζετε ότι όλοι είναι κάτοικοι κάλλης. Δεν είναι όλοι κάτοικοι κάλλης, γιατί έχουν πάει να ψωνίσουν στο σούπερ μάρκετ, ξέρουν που έχει φτάσει το λάδι. Άστο. Ξέρουν που παίρνει ο κόσμος το πυρινέλαιο για να μαγειρέψει. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε τέτοιες τραγικές καταστάσεις που κλέβουν τα μνήματα από τα νεκροταφεία, τα λάδια. Που στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη δεν ξέρουν, βάζουν security, βάζουν GPS, οτιδήποτε είναι στα χωράφια τους απ' έξω, μην τους κλέψουν έστω και ένα καρπό ελιάς. Πού ζούμε τώρα, σε τι τριτοκοσμικές χώρα, είμαστε τριτοκοσμική χώρα, εγώ αυτό νομίζω ότι είμαστε. Και μέσα σε όλο αυτό που περιγράφεις έρχεται ο Μητσοτάκης και λέει θα πατάξω τη φοροδιαφυγή. Τι να πω. Ανέκδοτο. Ανέκδοτο. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και το νομοσχέδιο για τη φοροδιαφυγή κυριάρχησαν στην εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Ειδικά όσον αφορά στο νομοσχέδιο για την πάταξη της φοροδιαφυγής και τους ελεύθερους επαγγελματίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες εμφανίζουν κέρδη πάνω από το κατώτατο τεκμαρτό όριο θα απαλλάσσονται από το 2024, αυτομάτως από το 50% του τέλους επιτιδεύματος, ενώ για τους υπόλοιπους η έκπτωση θα είναι της τάξης του 25%.
Αναφερόμενος στα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, επανέλαβε ότι ως δύναμη σταθερότητα στην περιοχή, η Ελλάδα αναγνωρίζει το Ισραήλ το δικαίωμα στην αυτοάμενα, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο και ειδικά το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Διαχωρίζει, ωστόσο, είπε, την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς από τον Παλαιστινιακό λαό και ήδη μάλιστα σε συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία και η Κύπρος και πάντα υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εξετάζουμε διόδους παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη λωρίδα της Γάζας μέσω θαλάσσης. Από το 2024 οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοπροσωλούμενοι αποκτούν ένα σημείο αναφοράς για το τεκμαρτό του εισόδημα, το οποίο δεν θα μπορεί να είναι κατώτερο του βασικού μισθού. Αποκτούν ωστόσο και ένα σημαντικό επιπρόσθετο κίνητρο για την φορολογική του συνέπεια. Γιατί παράλληλα, όσοι εμφανίζουν κέρδη πάνω από αυτό το κατώτατο τεκμαρτό όριο, θα απαλλάσσονται από το 2024 αυτομάτως από το 50% του τέλους επιτιδεύματος. Ενώ για τους υπόλοιπους η έκπτωση θα είναι της τάξης του 25%. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα που αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση, το χώρο της υγείας, την ακρίβεια καθώς και άλλα θέματα όπως το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο θέρμανσης. Την επιδότηση νοικοκυριών που θερμαίνονται με ρεύμα. Είναι πρώτα νοικοκυριά σήμερα τα οποία δεν θερμαίνονται με φυσικό αέριο ή με πετρέλαιο θέρμανσης και αυτά αδικούνται από το υφιστάμενο πλαίσιο της επιδότησης ως προς το επίδομα θέρμανσης. Γι' αυτό και προχωράμε σε αυτήν την σημαντική παρέμβαση. Είναι παρέμβαση που έχει να κάνει και με την κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά είναι μια παρέμβαση σημαντική και για την ανακούφιση από την ενεργειακή φτώχεια. Θα μιλήσει ο Υπουργός και για το ειδικό τιμολόγιο για τις πολιτικές οικογένειες, μεγαλύτερες πλέον εκπτώσεις και χωρίς τα αυστηρά περιουσιακά κριτήρια, για το πρόγραμμα Απόλλων, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες νοικοκυριών και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω ενεργειακών κοινοτήτων που θα αξιοποιούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά βέβαια και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της μάστιχας των ρευματοκλοπών. Δεν είναι αμελητές αυτές, ανέρχονται σχεδόν στο 5% της συνολικής αγοράς ενέργειας. Είναι μια αυθαιρεσία που βαρύνει το σύνολο των καταναλωτών και είναι μια προκλητική αδικία η οποία πρέπει επιτέλους να κοπεί μαχαίρι. Αν δεν είχαμε ανεργία τόσο μεγάλη, αν υπήρχαν μισθοί αξιοπρεπείς, αν είχαμε λύσει το δημογραφικό, δεν θα αναγκάζονταν η εκάστοτε κυβέρνηση να κοροϊδεύει τον κόσμο. Γιατί όσο ακούσαμε ήταν κοροϊδία. Μαλιμάτια για να δουλευόμαστε μεταξύ μας. Δεν θα υπήρχε ελεύθερος επαγγελματίας που θα έκρυβε από την εφορία. Γιατί πολύ απλά θα ήμασταν σε μια οικονομική ευρωστία. Το οικονομικό περιβάλλον της χώρας μας θα ήταν τέτοιο που δεν θα χρειαζότανε ούτε ο ελεύθερος επαγγελματίας να κλέψει εντός εισαγωγικών, ούτε οι υπόλοιποι να καλύπτουν τους φοροδιαφεύγοντες. Ζούμε όλα όσα ζούμε γιατί πολύ απλά δεν έχουμε μια οικονομικά εύρωστη χώρα. Αυτό πώς θα γινότανε αν υπήρχαν επενδύσεις, οι οποίες επενδύσεις θα φέρνανε θέσεις εργασίας. Αν υπήρχε λύση στο δημογραφικό που σημαίνει ότι θα υπήρχαν περισσότερα χέρια. Χέρια εργασίας αυτή την ώρα δεν έχουμε. Λένε θα γίνουν προσλήψεις στον τομέα της υγείας και από τώρα ξύνουν την κεφάλα τους που θα βρούνε τους γιατρούς να τους προσλάβουν. Γιατί οι περισσότεροι γιατροί έχουν φύγει στο εξωτερικό. Γιατροί, εκπαιδευτικοί, δικηγόροι, ένα σκασμό. Δεν κάθεται ο γιατρός που έχει σπουδάσει μια ζωή στα θρανία να πάρει 600, 700, 800 ευρώ μισθό. Θα πάει στη Γερμανία που θα πάρει 5.500 ευρώ μισθό. Πολύ απλά είναι τα πράγματα. Θα πάει στην Αγγλία, ξέρεις στην Αγγλία και στη Γερμανία πόσοι Έλληνες γιατροί υπάρχουν τα τελευταία 15 χρόνια. Έτσι, γιατί οι μηχανικοί που έχουν εξαφανιστεί στο εξωτερικό, λοιπόν, τους ψάχνουν να ψάχνουν. Αν είχαμε μια τέτοια Ελλάδα, αν είχαμε ένα τέτοιο κράτος, δεν θα είχαμε χθες το Χατζηδάκι και όλους αυτούς να μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα μας. Τώρα, ποιος θα πάρει τώρα να καταγγείλει ποιον? Και δεν μου λέτε, υπάρχει ελεύθερος επαγγελματίας που είναι κάτω από 10.000 ευρώ. Τους ξέρετε. Ψάξτε τους.
Ερευνήστε γιατί κάνουν εισόδημα ετήσιο κάτω από 10.000 ευρώ. Από μένα ζητάτε να τους βρω. Και γιατί, και γιατί αναγκάζονται να το κάνουν αυτό. Γιατί αναγκάζονται να το κάνουν. Γιατί κάποιοι επαγγελματίες αναγκάζονται να το κάνουν και να μην βάλουν λουκέτο, να μην αφήσουν τον κόσμο άνεργο κτλ. Όλα λάθος. Θέλει κάποιος να έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα, να κάνει μια μεγάλη, ένα μεγάλο εργοστάσιο. Α, λέει προκαταβολή φόρου 40%. Τι προκαταβολή φόρου? Δεν έχει ανοίξει καν την επιχείρηση όλη και του ζητά προκαταβολή φόρου. Και πάει μετά αυτό ο επιχειρηματία στη Βουλγαρία, στην Τουρκία. Έτσι. Φεύγει από εδώ. Χάνει δηλαδή τώρα και τον άλλον που θα θέλει να επενδύσει στην Ελλάδα, που θα σου πάρει και του ανέργου να εργαστούν στην επιχείρησή του. Και εσύ πριν του καλημέρα, δηλαδή του λε, φέρε μου και προκαταβολή φόρου. Πού τα ακούσαμε αυτό, προκαταβολή φόρου για κάτι που δεν έχει ξεκινήσει? Στη Βουλγαρία θέλει περίπτερο να ανοίξει. Πα τη Δευτέρα το δηλώνει στο κράτο ότι ξέρετε, θέλω να ανοίξω ένα περίπτερο. Και την Τρίτη σου έρχεται η υπηρεσία και σου λέει άνοιξε το. Άνοιξε το. Και λες εσύ σε μια μέρα, άνοιξε το και θα προχωράμε ταυτόχρονα τις διαδικασίες. Έρχεται ένας να ανοίξει περίπτερο στην Ελλάδα και σου λέει, α, περίμενε, περίμενε. Έχουμε το τάδε έγγραφο, την τάδε άδεια, τον τάδε φόρο, τον τάδε τέτοιο. Περνάνε γύρω στα 3 χρόνια και ακόμα εσύ είσαι μπλοκαρισμένος στην ελληνική γραφειοκρατία. Για πες μου λοιπόν το περίπτερο που θα τα ανοίξεις, στην Ελλάδα ή στη Βουλγαρία? Στην Βουλγαρία. Σου έφερα παράδειγμα, γιατί αυτό που σου είπα πριν ήταν ένας φίλος μου που ήρθαν όντως να επενδύσουν στην Ελλάδα από την Αμερική και οι άνθρωποι ήρθαν πραγματικά... Σοφία, είναι πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Να στηρίξουν εδώ την περιοχή μας, εδώ στην περιοχή μας. Δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί το κάνουν αυτό, γιατί διώχνουν τους επιχειρηματίες, γιατί διώχνουν τους επαγγελματίες, γιατί διώχνουν θέσεις εργασίας. Γιατί όταν μια επιχείρηση δεν ανοίγει, σημαίνει ότι αυτός ο κόσμος που θα εργάζονταν, είτε θα σου φύγει στο εξωτερικό, είτε απλά θα τον έχεις άνεργο και θα τον πληρώνεις. Επίσης, στη Γερμανία, για παράδειγμα, δεν έχουν επίδομα ανεργίας, επίδομα εργασίας. Έτσι. Δηλαδή, δεν δίνει τα 500 και τα 600 ευρώ για να κάθεται στο σπίτι, τον επιδοτεί για να τον βάλει σε μια δουλειά. Λες, ας πούμε, τον τάδε επιχειρηματία αυτό, σου φέρω αυτόν τον άνεργο, εγώ θα σου τον πληρώσω και θα τον κρατήσει όμως για 1-2 χρόνια και ο ίδιος θα μάθει τη δουλειά και για σένα θα είναι χρήσιμος. Κάποια πράγματα πάνε πολύ λάθος. Αυτό το να βγαίνει ο άλλος στο Ταμείο Ενεργείας και να κάθεται. Είναι ό,τι πιο λυπηρό, γιατί και αυτός δεν εργάζεται και το κράτος δεν βγάζει λεφτά. Και αυτό το λάθος το συνεχίζουν με ένα νέο λάθος. Με όλα αυτά που υπόθηκαν χθες διαστόματος του Πρωθυπουργού. Αλλά μη στενοχωριέσαι, Σοφούλα, γιατί έρχεται ο κύριος Κασελάκης. Σε μισή ώρα θα συναντηθεί με τον κύριο Μητσοτάκη. Αλίμονο, όλα αυτά ο κύριος Κασελάκης για την ελληνική πραγματικότητα, πολύ αναρωτιέμαι, τα ξέρει, τα γνωρίζει? Άλλο ανέκδοτο. Σήμερα είσαι μέσα στα ανέκδοτα. Ήρθες με ανέκδοτα πολλά. Παιδί μου, συγγνώμη, πρόεδρος αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι. Τα ξέρει όλα αυτά. Και ξέρει όλα αυτά. Δεν γιατί νομίζω. Τον βλέπω, ακούω με διάφορα έτσι τσιτάτα χαριτωμένα να λέει θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε τ' άλλο. Δες όμως τι γίνεται στην πραγματικότητα και μετά να αναφερθεί. Εγώ σου φέρω πάλι το παράδειγμα. Δεν είχε μια σωστή ενημέρωση για τις αντίσεις που είχε στη Λάρισα. Το πιο απλό πράγμα. Πήγε στη Μαγνησία και εδώ στο Σωτήριο και τα λοιπά, με ένα τζιπ περιόδευσε. Έχοντας, σαν ήταν σαν μια ταινία, σαν ένα ταινία νικρονίκους, ένα μικρό ντοκιμαντέρ με τις κάμερες και τα λοιπά. Δηλαδή είναι εκτός πραγματικότητας ο άνθρωπος. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι έχει καταλάβει τι συμβαίνει σε αυτήν εδώ τη χώρα, ποιες είναι οι ανάγκες, ποιες είναι οι ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν. Αυτό που λέει και ο κόσμος, οι απλοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, το λέμε εμείς, δεν υπάρχει πρόγραμμα, δεν υπάρχει πολιτική βούληση, δεν υπάρχει πολιτική σκέψη. Δηλαδή το μόνο που τον ενδιαφέρει αυτή την ώρα είναι να τους διαγράψουμε. Α, ήρθα εγώ, ήρθα το νέο. Και είδες και στη δήλωση που πρόσφατα που έκανε εδώ πέρα στη Λάρισα, εγώ, αυτό το εγώ προσωπικά ο ίδιος, δεν σε πειράζει και σένα. Πάρα πολύ κόσμο, ναι, δηλαδή εγώ, μα δεν είσαι εσύ. Είναι η αριστερά, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή έτρεξες και έβγαλες εσύ την κουρέτα στη Θεσσαλία. Θα τρελαθούμε τελείως τώρα. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Θέλει το χρόνο του το παιδί. Θέλει το χρόνο. Πόσο χρόνο. Βέβαια, πήρε ένα χρόνο, ένα μήνα, δύο. Πέσαν 2 μονάδες δημοσκοπικά. Άμα θέλει και άλλο χρόνο. Άμα θέλει και άλλο χρόνο, δεν ξέρω που θα φτάσει. Βέβαια, καλό κάνει στο ΠΑΣΟΚ και στο ΚΚΕ. Καλά το πάει. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Με την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Γεωργιάδη Λίνη, συναντήθηκε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης. Κατά την έξοδο του από το γραφείο της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, ο Στέφανος Κασελάκης έκανε δηλώσεις τονίζοντας ότι συζήτησαν το θέμα των υποκλοπών. Συναντηθήκαμε, είπε, με την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και την ευχαριστούμε για τον χρόνο της. Συζητήσαμε για τις υποκλοπές και τις εκφράσαμε διάφορες ανησυχίες εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης
και συμφωνήσαμε ότι η διαλεύκανση της υπόθεσης, το συντομότερο δυνατό, είναι προτεραιότητα και για τη δικαιοσύνη και για την κοινωνία. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συνοδευόταν από τον διευθυντή του πολιτικού του γραφείου Μανώλη Καπνισάκη, τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Σωκράτη Φάμελο, και τον τομεάρχη δικαιοσύνης Γιάννη Σαρακιώτη. Συναντηθήκαμε με την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και την ευχαριστούμε για τον χρόνο της. Συζητήσαμε με κύριο θέμα τις υποκλοπές και εκφράσαμε διάφορες ανησυχίες εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συμφωνήσαμε ότι η διαλεύκανση της υπόθεσης το συντομότερο δυνατό είναι προτεραιότητα και για τη δικαιοσύνη αλλά βεβαίως και για την κοινωνία. Οι ανησυχίες μας εδράζονται όχι μόνο στην ουσία της υπόθεσης αλλά και στις πρωτοβουλίες που έχει λάβει η κυβέρνηση τον τελευταίο καιρό. Να είναι ξεκάθαρο προς όλους και όλους ότι η αξιωματική αντιπολίτευση θέλει μια ισχυρή, ανεξάρτητη δικαιοσύνη και σε αυτή την πορεία θα είμαστε πάντα στο πλευρό όλων των έντιμων δικαστών ώστε να μπορεί ο Έλληνας πολίτης να έχει ως τελευταίο τοποκούμπι τη δικαιοσύνη στη χώρα του. Ευχαριστώ πολύ. Νωρίτερα σήμερα, ο νομικός σύμβουλος του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Βελεγράκης, κατέθεσε υπόμνημα στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Αχιλλέα Ζήση, που χειρίζεται την υπόθεση των υποκλοπών. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα η κυρία Αδηλίνη πήρε τη δικογραφία για τις τηλεφωνικές υποκλοπές από τους εισαγγελείς προδοτικών και την ανέθεσε στον κύριο Ζήση. Τι να πεις τώρα, δηλαδή φόρεσε τα καλά του. Έβαλε γραβάτα όμως. Ναι. Έβαλε γραβάτα. Έφτιαξε και τη φράτζα. Και μίλησε για τις υποκλοπές. Ξέρει τι είναι αυτό. Πες αυτό, θα το είπα τώρα. Μάθε και το ποίημα, πες το και θα είπε δούμε. Είπε και το ωραίο το τσιτάτο ότι εμείς θα είμαστε και θα υπηρετούμε τη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη είμαστε σίγουροι ότι υπηρετεί την κοινωνία και το ένα και το άλλο. Αυτά τα λέω κι εγώ. Νομίζω ότι κάτι δεν έχουν καταλάβει εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ. Μακάρι το Σαββατοκύριακο εδώ μπροστά μας είναι στην Κεντρική Επιτροπή να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, γιατί επιτέλους, για να σοβαρευτούμε κιόλας, χρειάζεται αξιωματική αντιπολίτευση αυτή η χώρα. Έχουμε μπροστά μας ένα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα με μια κυβέρνηση που θεωρεί ότι είναι ανέγγιχτη αυτή την ώρα και ανενόχλητα. Και ανενόχλητα κάνει ό,τι της κατέβει στο κεφάλι, με αποτέλεσμα αυτή την ώρα να έχουμε θέμα και κοινοβουλευτικά μέσα στη Βουλή, αλλά κυρίως έξω στην κοινωνία. Όσο πιο γρήγορο το καταλάβουν στο ΣΥΡΙΖΑ, τόσο το καλύτερο για μας, για όλους μας. Γιατί δεν είναι μόνο θέμα ΣΥΡΙΖΑ, είναι θέμα, επαναλαμβάνω, λειτουργίας της δημοκρατίας μας. Και αν δεν τους ξυπνήσουν τα ποσοστά πτώσης, δηλαδή και αυτά, πρέπει να τα μετράνε. Δεν είναι δυνατόν. Δύο μονάδες, ξέρεις τι σημαίνει να πέφτεις μέσα λιγότερο από μια εβδομάδα. Mm-hmm. Και δεν είναι και κάτι παλιό. Είναι ένας καινούριος πρόεδρος, πήρε μια ενωπή εντολή πρόσφατα, ούτε δύο μήνες πρόεδρος δεν είναι. Και τον απασχόλησε το πρώτο πράγμα όταν ήρθε στην Ελλάδα το θέμα των υποκλοπών. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Τέλος πάντων. Τι κοίταξε, να πω. Καμιά φορά παίζει ρόλο και ποιοι το συμβουλεύουν, έτσι. Ναι. Δηλαδή, σκέψου και αυτό. Ο άνθρωπος δεν ξέρει πράγματα τώρα εδώ από τη χώρα μας, είναι σίγουρο. Το είπε και μόνος του, το έχει πει. Ποιοι τον συμβουλεύουν, πού του λένε να πάει, τι να πει, τι να κάνει. Δεν είναι άνθρωποι δίπλα του, θεωρείς. Είναι. Δεν ξέρω. Είναι. Τι μόνος του είναι. Έλατε. Πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε. Άστρα, το δικό σου κανάλι. Επιστροφή εδώ στην τηλεόραση του Άστρα, 2421-031-434, τα τηλέφωνά μας για τη Μαγνησία. Και για τη Λάρισα, 2410-283-741. Και πάμε σε μια τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό μήνα. Καλό μήνα, κύριε Κούτρα. Τι κάνετε? Μια χαρά. Τι εσείς? Κάνει η Γερμανία, δεν πιστεύω να χιόνισε. Έχουμε καλό και βροχή, έχουμε συννεφιά, έχουμε, αλλά είναι λίγο ζέστη. Οικονομική κρίση έχετε εκεί, ενεργειακή κρίση. Ακούω, δεν είναι όπως τα λέτε τόσο ρόδινα εδώ στη Γερμανία. Και εδώ πέρα έχουμε οικονομική κρίση. Δύσκολα και εκεί τα πράγματα, ακόμη και να βρεις δουλειά. Δουλειά βρίσκεις, αλλά όχι με καλές αποδοχές. Όπως ήταν παλιά. Αναλόγως στη δουλειά. Και να βρεις δουλειά έχεις ανάλογα, είναι η εφορία που σε ακατεύει.
Είναι αλλιώς το φορολογικό σύστημα της Γερμανίας, αλλά από την άλλη, εντάξει, δεν έχει τόσα τέτοια ποσοστά ανεργίας όπως στην Ελλάδα. Σίγουρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν είναι η Γερμανία που ξέραμε. Όχι, δεν είναι εύκολο και η Κίνα, ζήσεις πια. Σίγουρα. Εσείς όλα καλά? Μια χαρά, εσείς. Μπράβο, καλά και εμείς. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Τον κύριο Στέφανο δεν ακούμε τώρα να τραγουδάει. Μας παίρνει όμως τηλέφωνο, μας τα λέει τα νέα. Τώρα είχαμε και πλημμύρες, είχαμε και γεγονότα δύσκολα εδώ πέρα. Δεν είμαστε για τραγούδια και χαρές, δυστυχώς. Εντάξει. Είναι και αυτά. Εντάξει, καλό μήνα να έχουμε. Να είστε καλά. Καλημέρα μας, την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Δεν είναι δύσκολα και τα πράγματα στη Γερμανία. Ξέρεις, πάρα πολύ πάνε και νομίζω ότι πριν δεκαετίες που ήταν και οι μισθοί παχυλοί και τέλος πάντων μια κατάσταση πολύ καλύτερη. Όσο δύσκολα και να είναι τα πράγματα στην Γερμανία, Ελλάδα δεν είναι. Ελλάδα. Ναι, δεν είναι Ελλάδα. Εντάξει. Σε καμία περίπτωση. Εκεί θα έχεις και το σύστημα υγείας. Δεν κλείσεις ραντεβού μετά από 2 και 3 μήνες για να κάνεις μια εξέταση. Είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά εκεί πέρα δουλέψεις για να βγάλεις κατά λεφτά. Εδώ κοιτάμε κουτοπονεργίες και με οτιδήποτε άλλο, πώς να φοροδιαφύγουμε, πώς να βγάλουμε κανένα ευρώ παραπάνω. Έτσι λειτουργούμε δυστυχώς. Είχαμε συνέντευξη τύπου χθες του κυρίου Αγοραστού για τον απολογισμό, έτσι δεν είναι? Για τον απολογισμό, τι έγινε πριν, τι ακολούθησε μετά, για το περιβόητο έγγραφο για τη χρηματοδότηση που ζητούσε από την κυβέρνηση και είπε μάλιστα: εμείς δεν δείξαμε κανέναν, μας έδειξαν λέει όλοι. Λέγοντας ότι οι ευθύνες δηλαδή έπεσαν στην περιφέρεια, ενώ ευθύνες υπήρχαν και στους Δήμους. Υπήρχε το πρόγραμμα Τρίτσης, υπήρχαν χρήματα που πήραν οι Δήμοι, που ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς δεν τα διαχειρίστηκαν σωστά, μπορούσαν να κάνουν και οι ίδιοι την πλημμυρικά έργα, τα οποία δεν έπραξαν. Η περιφέρεια δεν ελέγχει τους Δήμους για τα αντιπλημμυρικά έργα? Το κράτος. Μιλάμε το πρόγραμμα Τρίτσι. Το κράτος. Το κράτος δίνει τα λεφτά, άρα πρέπει να κάνει και τους ελέγχους το κράτος. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Αγοραστό. Ένα απολογισμό έργο της περιφέρειας Θεσσαλίας, έκανε ο απερχόμενος περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, στη συνέντευξη τύπου που παρακόλουθησε σήμερα το πρωί και ειδικότερα αναφέρθηκε στις κινήσεις που έγιναν και είναι σε εξέλιξη του πλημμυροπαθείς και τις πληγείς περιοχές, επιρρύπτοντας κάποιες εκ των ευθυνών και στους Δήμους. Ενώ εξέφρασε με πικρή υπογραμμίζοντας πως δεν δείξαμε κάποιους, αλλά μας δείξαν όλοι. Με ένα έγγραφο το οποίο έχουμε στείλει και το οποίο δεν θα το ανέφερα, αλλά είναι το φως της δημοσιότητος, με το έγγραφο αυτό ζητούσαμε να έχουμε επιπλέον χρηματοδότηση εμέσως πλην σαφώς και την επόμενη μέρα από την επιστολή μας. Συναντηθήκαμε με το Υπουργείο, στο Υπουργείο με όλους τους συναρμόδιους υπουργούς και συμφωνήσαμε να έχουμε και επιπλέον χρηματοδότηση για να συνεχίσουν τα έργα αποκατάστασης των αναχωμάτων και καθαρισμό των ρημάτων όπου μπορούμε. Οι πληγές είναι μεγάλες, είναι πολλές, τα μέτωπα είναι μεγάλα. Όπου κρίνει η υπηρεσία, οι τεχνικές μας υπηρεσίες, όπου κρίνουν ότι είναι απαραίτητο και είναι πρώτης προτεραιότητας, εκεί πέρα πηγαίνουμε με την διαδικασία του κατεπήγοντος και της ασφάλειας πρωτίστως των ανθρώπων και των επιχειρήσεων εκεί που χρειάζεται. Αλλά θέλω να τονίσω ότι οι έργα είχαν τη δυνατότητα να κάνουν και οι δήμαρχοι και οι δήμοι. Γι' αυτό και υπήρχαν και τα προγράμματα από τον Αντώνη Στρίτσης, στο οποίο εντάχθηκαν κάποιοι δήμοι και να κάνουν τα έργα. Αλλά κάποιοι άλλοι δεν προχώρησαν εκεί. Συνεπώς, δεν είναι μόνο η περιφέρεια η οποία έχει την ευθύνη αντιπλημμυρικών έργων μέσα στις πόλεις, αλλά και έξω από τις πόλεις, για την προστασία των πόλεων. Την ευθύνη των αντιπλημμυρικών έργων και της αντιπλημμυρικής προστασίας την έχει ο Δήμος. Και καθαρά ο Δήμος. Να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα για να μην υπάρχουν στρεβλώσεις και συνεχίζουν να υπάρχουν. Εμείς ήμασταν εδώ, συνεργαστήκαμε με τους Δήμους, δεν δείξαμε ποτέ κάποιον ως υπεύθυνο, μας δείξαν όλοι, αλλά εμείς συνεχίζουμε να είμαστε με τους ανθρώπους και να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας με τις υπηρεσίες μας. Με ένα έγγραφο που είχαμε στείλει, ζητούσαμε να έχουμε επιπλέον χρηματοδότηση και την επόμενη ημέρα της επιστολής, συναντηθήκαμε με τους υπουργούς και συμφωνήσαμε να έχουμε επιπλέον χρηματοδότηση για να συνεχίσουμε την έργα αποκατάσταση των σχετικά με το έγγραφο που δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από λίγες ημέρες. Εμείς από την πρώτη στιγμή ήμασταν κοντά στους ανθρώπους οι οποίοι πληγήκαν. Και εδώ πέρα στον χώρο που είμαστε σήμερα λειτουργούσε το συντονιστικό της Θεσσαλίας, στο οποίο ήμασταν καθημερινά παρόντες. Συντονιστικό για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες και να αντιμετωπίσουμε το πλέον ακραίο αυτό καιρικό φαινόμενο.
είτε με τα νεκρά ζώα, είτε με τις μολύσεις των υδάτων, είτε με τις απομακρύσεις των υδάτων, είτε με τις διασώσεις, είτε με τις ζωοτροφές, να πάμε στα μνειοστάσια, είτε με τους εμβολιασμούς, είτε με την μεταφορά και διανομή των αγαθών. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνδράμουν προς αυτή την προσπάθεια. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διεκδικεί, συνεχίζει να διεκδικεί, γιατί έχει την τεχνογνωσία, μια μεγάλη τεχνογνωσία την οποία αφήνει παρακαταθήκη, μια τεχνογνωσία ξεχωριστή σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, γι' αυτό και είχε διακρίσεις. Και συνεργαζόμαστε. Συνεργαζόμαστε με τον κύριο Τριαντόπουλο για να έρθουν γρήγορα οι αποζημιώσεις και συνεχώς πιέζουμε, όχι λεκτικά, πραγματικά, επί της ουσίας στην ουσία, λύνοντας καθημερινά προβλήματα, αλλά ταυτόχρονα δίνοντας και μια άλλη δυνατότητα ταχύτερης αποζημίωσης των ανθρώπων. Επίσης, με τις υπηρεσίες μας κάνουμε τους ελέγχους στις επιχειρήσεις και διεκδικούμε μεγαλύτερο ποσό, το ποσοστό το έχουμε ανεβάσει στο 70% της αποζημίωσης, αλλά μεγαλύτερο ποσό χρηματοδότησης από ό,τι στον Ιαννό για τις επιχειρήσεις που πάθανε μεγάλες ζημιές. Τέλος, όσον αφορά για τη στατικότητα των γυμναστηρίων, είπε ότι τα γυμναστήρια που ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και στο Υπουργείο Αθλητισμού, δηλαδή το κλειστό του Αλκαζάρ, το γήπεδο του Αλκαζάρ, καθώς και το κολυμβητήριο του Αλκαζάρ και το γυμναστήριο στη Νεάπολη, διάβαζε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στατικότητας και γίνεται μελέτη για τη στατικότητα. Αλλά αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και πάνω από 7 χρόνια. Είναι δική τους ευθύνη, όχι της περιφέρειας. Παρ' όλα αυτά, κάναμε κάποια έργα γιατί υπήρχε ανάγκη. Να μην συγχαίουμε όμως το ένα με το άλλο. Να μην τα συγχαίουμε. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ο ίδιος γιατί συγχαίει τώρα τον Ιαννό με το κακό που μας βρήκε, ακόμη και τώρα δείχνει προς τα έξω ότι δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς συνέβη 6 Σεπτεμβρίου και 20 μέρες μετά. Ήτανε κοσμοϊστορικό, η κοσμοϊστορική αυτή η κακοκαιρία. Έχουμε καταγγελίες από τη ΛΑΣ Θεσσαλίας ότι επιπλέουν, αυτή την ώρα που μιλάμε, επιπλέουν πολλά πνιγμένα, νεκρά ζώα στα παραλακάρια χωριά της Μαγνησίας. Και είμαστε πόσους μήνες μετά? Έχουμε επίσης αυτή την ώρα, τώρα που μιλάμε, 30 άστεγους ανθρώπους στο γυμναστήριο στον Παλαμάτ στην Καρδίτσα. Ακόμη και τώρα μένουν και κοιμούνται σε ράτζα μέσα σε ένα γυμναστήριο. Νομίζω ότι όχι απλά ο κύριος Αγοραστός, το κράτος το ίδιο δεν έχει καταλάβει ότι η Θεσσαλία δεν χτυπήθηκε απλά από μία κακοκαιρία. Ότι η Θεσσαλία άλλαξε η μορφολογία της μετά από αυτήν την κοσμοϊστορική κακοκαιρία. Και για μένα το κράτος θα πρέπει να κάνει ένα ειδικό σχεδιασμό, ειδικά για την περιφέρεια της Θεσσαλίας. Πώς τώρα έτσι ελαφρά την καρδία προχωράμε σε κάποιες δηλώσεις έτσι για να βγούμε από την υποχρέωση τώρα που τελειώσαμε? Δεν μπορώ να καταλάβω, ειλικρινά. Εγώ θα μείνω σε αυτό που είπες με το κράτος. Το κράτος είναι απόν, πραγματικά, δηλαδή σε όλα, από το πιο απλό μέχρι το πιο σημαντικό, από ζημιώσεις οι οποίες δεν έχουν έρθει. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ήρθε εδώ, έδωσε υποσχέσεις οι οποίες δεν κράτησε. Μα τον άκουσες τον κύριο το Καρατόλια χθες από τα Φάρσαλα, ναι, τον αγρότη. Έχουμε αγρότες οι οποίοι πονάνε ακόμα, δεν έχουν αποζημιωθεί από τον Ιαννό. Εδώ έχουμε ανθρώπους που δεν έχουν χάσει τα σπίτια τους, Βρέιρινη. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ξεσπιτωθεί. Και έχουμε τον κύριο Αγοραστό να μου μιλάει. Εντάξει. Εντάξει, κύριε Αγοραστέ. Καλά κάνει και τα λέει. Εντάξει, εγώ δεν τα βάζω με τον Αγοραστό. Καλά κάνει και τα λέει. Ναι, ο καθένας από την πλευρά του θα πει αυτά που θέλει να πει. Το θέμα είναι στο διατάφτα τι γίνεται. Ο κόσμος που δεν έχει πάρει τις αποζημιώσεις, ο κόσμος που δεν έχει το σπίτι του, ο κόσμος που ακόμη μυζεί μέσα στα πλημμυρισμένα, τα χωράφια τα οποία είναι πλημμυρισμένα, αγρότες που όπως ακούσαμε χθες και τον κύριο Κατρόλη δεν μπορούν να καλλιεργήσουν τη γη τους γιατί υπάρχουν φερτές ύλες, γιατί τα μηχανήματα αγροτικά δεν υπάρχουν. Και χωράφια πνιγμένα που επιπλέουν ζώα νεκρά. Βεβαίως, όλα αυτά συμβαίνουν. Δεν είμαστε εκτός πραγματικότητας. Στη Θεσσαλία ζούμε. Και αν εμείς δεν πονάμε τη Θεσσαλία, ποιος θα την πονέσει περισσότερο? Η Βόρεια Ελλάδα. Ο καθένας κοιτά προφανώς τα του οίκου του. Εμείς κοιτάμε τη Θεσσαλία και διεκδικούμε με οποιονδήποτε τρόπο κάτι περισσότερο να έρθει. Και πολύ φοβάμαι ότι αν το κράτος δεν συνειδητοποιήσει το κακό που συνέβη στη Θεσσαλία, ο κύριος Κουρέντας θα τα βρει πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Νομίζω ότι και ο ίδιος δεν έχει καταλάβει τη σοβαρότητα της κατάστασης, γιατί το εύρος της καταστροφής, το μέγεθος της καταστροφής είναι τέτοιο, επαναλαμβάνω, που πρέπει να υπάρξει ειδικό σχέδιο
Για τη Θεσσαλία αν δεν ειδικά. Αν το έχει καταλάβει, είναι επικίνδυνο. Αν δεν το έχει καταλάβει, προφανέστε και το έχει καταλάβει. Δεν θεωρώ ότι μακάρι είναι της πραγματικότητας. Στη Θεσσαλία μαθαίνω είναι τώρα ότι την ερχόμενη εβδομάδα, στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας, πάει Βρυξέλλες. Μεταβαίνει Βρυξέλλες με συνεργάτες του ή να βρούνε χρήματα, δεν ξέρω, για χρηματοδότηση και για να υπάρξει ειδικός σχεδιασμός. Μακάρι να πάει καλά το ταξίδι στις Βρυξέλλες αυτό, γιατί πραγματικά χρειαζόμαστε, θα το πω μέχρι να γίνω κουραστική, ειδικό σχεδιασμό. Υπάρχει από χθες μία είδηση που κυκλοφορεί και μας έχει τρομοκρατήσει όλους. Έρχεται, λέει, η κακοκαιρία Πι το Σαββατοκύριακο. Τι κακοκαιρία είναι αυτή, δεν ξέρω. Με πολύ βροχή, αυτό λένε. Έντονες καταιγίδες. Νοέμβριος μήνας είναι βροχή, θα ρίξει. Τι θα ρίξει, έντονες καταιγίδες, έντονες βροχοπτώσεις, η λεγόμενη κακοκαιρία Πι και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Γιατί εντάξει, Νοέμβριος μήνας είναι, θα βρέξει, αλλά εδώ που φτάσαμε, σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε, ακόμη και μία απλή βροχή σε εμάς εδώ στη Θεσσαλία. Δεν είναι απλή βροχή. Μα φερτές ύλες, αγροτικά μηχανήματα, όπως λες και εσύ, νεκρά ζώα, πλημμυρισμένα χωράφια είναι και να δεχτούμε εμείς καινούριο νερό. Mm-hmm. Σε καμία των περιπτώσεων. Και όχι μόνο αυτό, να πούμε και κάτι άλλο για τον κύριο Κουρέτα. Την εντολή την οποία πήρε από τους πολίτες, η εντολή μάλλον πήρε από τους πολίτες, είναι μία. Σώσε τη Θεσσαλία. Έτσι. Δεν νομίζω ότι οι πολίτες τον ήξεραν όλοι τους, τον γνώριζαν και όλοι τον εμπιστεύτηκαν για πολλούς λόγους. Για έναν λόγο, τον πιο σημαντικό, να επαναφέρει τη Θεσσαλία. Mm-hmm. Αυτή την εντολή πήρε ο κ. Κουρέτας και mm-hmm. το ξέρει και ο ίδιος, ότι αν δεν γινόταν αυτές οι πλημμύρες και αν δεν υπήρχαν αυτές οι καταστροφές, δεν ξέρω αν θα ήταν περιφερειάρχης. Το λέει και ο ίδιος. Ότι μετά την πρώτη Κυριακή είδα και μετά τις καταστροφές και τα λοιπά που μίλαγα με τον κόσμο ότι είχε αλλάξει το κλίμα. Και θεωρώ ότι το μεγαλύτερο. Άρα, η εντολή αυτή είναι που έλαβε από το μεγαλύτερο επίτευγμα του κυρίου Κουρέτα που καλείται να το κάνει είναι να πείσει τους από πάνω, να πείσει τους κυβερνώντες ότι πρέπει να υπάρξει ειδικό σχέδιο για τη Θεσσαλία. Δεν ήταν μία απλή κακοκαιρία, δεν ήταν ένα απλό χτύπημα σφοδρό, ξέρω εγώ, της καταιγίδας. Έχει αλλάξει άρδιν η μορφολογία και του εδάφους και σε περιοχές τουριστικές. Εδώ το άλλο που μαθαίνω, η Κουντουρά τώρα, έτσι, ευρωβουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, ζήτησε από την Κομισιόν πρόσθετη στήριξη για τις τουριστικές επιχειρήσεις της Μαγνησίας. Καλά. Δηλαδή, τώρα εγώ πρέπει να περιμένω την Έλενα Κουντουρά να φέρει το θέμα η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρωβουλή. Όλοι πρέπει να βοηθήσουν. Γιατί? Αυτό καταδεικνύει ότι απλά το κράτος κάνει μία απλή διαχείριση. Δεν χρειάζεται μία απλή διαχείριση εδώ που φτάσαμε για αυτό το θέμα, για την περιφέρειά μας. Όσο πιο νωρίς το καταλάβουν, τόσο καλύτερα για μας. Έλεγες στην αρχή της εκπομπής και θα ήθελα λίγο να το δούμε το θέμα πριν κλείσουμε, όσον αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Εντάξει, μιλούμε για ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, θεωρώ, της πόλης και υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία σε δεκάδες γονείς, αθλητές, σε συλλόγους, προπονητές. Είναι δεκάδες, να πω εκατοντάδες, οι οποίοι συμμετείχαν όλο αυτόν τον καιρό στα μεγάλα αυτά αθλητικά κέντρα της πόλης μας. Και αναφερόμαστε κυρίως φυσικά στο Αλκαζάρ. Και στο κλειστό της Νάπολης υπάρχει θέμα. Δεν είναι μόνο του Αλκαζάρ. Προς το παρόν όμως λουκέτο έχουν μπει σε αυτά τα τρία κτίρια, του μπάσκετ, το κολυμβητήριο αλλά και το γήπεδο Αλκαζάρ. Το Αλκαζάρ ξέρουμε ότι δεν μπορούσε να φιλοξενήσει αγώνες και μάλιστα οι δύο αγώνες που φιλοξενήθηκαν φέτος ήταν χωρίς θεατές. Υπάρχει πρόβλημα στατικότητας οπωσδήποτε στα καθίσματα. Η στέγη, φαντάσου το κολυμβητήριο τώρα που μέχρι και προχθές υπήρχαν παιδάκια μέσα, υπήρχαν προπονητές, υπήρχαν γονείς και μέχρι προχθές έκρωαν τον κόδυνο του κινδύνου και έλεγαν στο κράτος: ελάτε να ελέγξετε, είναι κρατικά αυτά. Ελάτε να δείτε τι γίνεται. 7 χρόνια λέει τώρα, έχει ξεκινήσει η έρευνα στατικότητας αυτών των κτηρίων. Και μας πήρε 7 χρόνια για να πούμε ότι πρέπει να μπει λουκέτο, να γίνουν είτε κατεδαφίσεις, είτε ανακατασκευές, είτε εν πάση περιπτώσει να ξαναγίνει πάλι έλεγχος για να δω αν όντως υπάρχει πρόβλημα στατικότητας. 7 ολόκληρα χρόνια για να μπει ένα λουκέτο. Υπάρχει αβεβαιότητα τώρα. Πότε θα ανοίξουν, αν θα ανοίξουν, κάτω ποιες συνθήκες θα ανοίξουν, αν πρέπει να γκρεμιστούν κτίρια. Γιατί μου λένε ότι ένα από τα τρία υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα στατικότητας και ενδεχομένως να μην υπάρξει και ανακατασκευή του κτιρίου. Επίσης, όλοι οι σύλλογοι και δύο γονείς, γιατί για να συμμετέχεις σε ένα αγώνισμα, σε ένα άθλημα, θα πρέπει να πληρώσει και το σύλλογο. Ο σύλλογος τα χρήματα αυτά, ένα ποσό από αυτά, τα δίνει φυσικά και για να πληρώσει τις εγκαταστάσεις εκεί, τις τρεις αυτές μεγάλες εγκαταστάσεις. Θα τα πάρουν πίσω τα χρήματα αυτά. Τι θα γίνει, αυτοί οι αθλητικοί σύλλογοι πού θα πάνε, πού θα αθληθούν πια. Είναι θέμα.
Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό, πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Εμείς χθες μιλήσαμε και με τον διευθυντή του ΕΑΚ, φυσικά και με γονείς και με προπονητές. Εκεί βρέθηκαν και οι δύο επικεφαλής λαϊκής συσπήρωσης και ο κ. Τσιαπλές από την πλευρά της περιφέρειας, αλλά και του Δήμου, ο κ. Κρίκης, ο οποίος κ. Κρίκης, να πούμε ότι είναι και προπονητής και έχει το παιδί του που αθλείται σε αυτά τα κτίρια. Οπότε έχουν πάρα πολλά να μας πούνε. Λουκέτος Αθλητικές Εγκαταστάσεις Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στο Αλκαζάρ μπαίνει μετά από σχετική απόφαση που κοινοποιήθηκε από τη διοίκηση του ΕΑΚ Λάρισας. Η απόφαση, όπως τονίζεται, πάρθηκε μετά από τα συμπεράσματα του δεύτερου σταδίου της μελέτης, τα οποία διαπιστώθηκαν επάρκειες σύμφωνα με τα κανονιστικά επιτρεπόμενα επίπεδα στατικής επάρκειας. Η υπηρεσία μας προέβη χθες στο κλείσιμο των εγκαταστάσεων του σταδίου Αλκαζάρ, του κλειστού Αλκαζάρ, το οποίο από καιρό δεν λειτουργεί, και του κολυμβητηρίου. Βάσει υπόδειξης από την εποπτεύουσα αρχή, από την αρμόδια υπηρεσία, η οποία έχοντας υπόψη μελέτη που έχει πραγματοποιηθεί για τη στατική επάρκεια των εγκαταστάσεων αυτών, έχει εκδώσει πορίσματα που αναφέρουν στατικές ανεπάρκειες, για τις οποίες θα πρέπει να κινηθούμε με τον νόμιμο τρόπο, και γι' αυτό προχωρήσαμε στο κλείσιμο των εγκαταστάσεων για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια αθλητών και θεατών. Έχουν να κάνουν με τις κερκίδες στο στάδιο Αλκαζάρ. Ναι. Στο κλειστό Αλκαζάρ επίσης υπάρχουν προβλήματα και με το στέγαστρο. Έχουν να κάνουν με το υλικό, είναι κάποιες τεχνικές έννοιες στις οποίες πρέπει να επισέλθουμε, και στο κολυμβητήριο υπάρχει θέμα στατικής επάρκειας στις κερκίδες και κάποια ζητήματα που σχετίζονται με τις κολυμβητικές δεξαμενές και το στέγαστρο, το οποίο έχει οριακές αντοχές σύμφωνα με τη μελέτη. Συνάντηση είχα σήμερα με τη διοίκηση του ΕΑΚ και επικεφαλής λαϊκής συσπήρωσης, περιφέρεια και Δήμο, εκφράζοντας και οι ίδιοι την ανησυχία τους για τους χιλιάδες αθλητές που τόσο καιρό έκαναν προπονήσεις στα γήπεδα του ΕΑΚ. Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει παντελής απουσία του κράτους, των διαδοχικά κυβερνώντων, σε σχέση με τις αθλητικές υποδομές, όπου αθλούνται χιλιάδες παιδιά, χιλιάδες αθλητές, και εμπιστεύονται οι γονείς τους σε αυτούς τους χώρους να κάνουν την άσκησή τους. Θεωρούμε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και με τη χρηματοδότησή τους, αλλά κυρίως με τα έργα που πρέπει να γίνονται για τη συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, και όχι να διαπιστώνεται κάποια στιγμή ότι αυτή η χώρα είναι ακατάλληλη για χρήση από τους συλλόγους είτε και από απομονωμένους αθλητές. Εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πάντοτε αναδεικνύουμε αυτά τα ζητήματα, θεωρώντας ότι οι υποδομές πρέπει να είναι ευθύνη του κράτους και για την κατασκευή τους, αλλά και για τη συντήρησή τους. Με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, επειδή τα σωματεία καλούνται κάθε χρόνο να πληρώνουν χιλιάδες ευρώ για να τους παραχωρούνται αυτές οι εγκαταστάσεις, να αποδοθούν αμέσως πίσω όσα χρήματα δόθηκαν στα σωματεία, να απαλλαχτούν το επόμενο διάστημα για όσο χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις από αυτό το κόμιστρο, ώστε να μπορέσουν να ελαφρυνθούν και τα σωματεία και οι αθλούμενοι και οι οικογένειές τους. Το ΚΚΕ τις επόμενες μέρες θα κάνει παρέμβαση και στη Βουλή με σχετικές υπερωτήσεις, αλλά και στα δημοτικά και στα περιφερειακά συμβούλια, για να αναδείξει αυτό το θέμα, και θα συνεχίσουμε τις συναντήσεις και με τους παράγοντες των αθλητικών σωματείων. Όπως είναι λογικό, από χθες που έκλεισαν αθλητικές εγκαταστάσεις του ΕΑΚ, έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση σε αθλητές, προπονητές, συλλόγους αλλά και γονείς. Είμαστε σε ένα γενικό ξεχαρβάλωμα, ή μου φαίνεται. Γιατί το λες αυτό, Εγώ πιστεύω ότι αν δεν είχε γίνει αυτό με το ΆΚΑ, ενδεχομένως δεν μαθαίναμε τίποτα για τη Λάρισα. Δηλαδή, 7 χρόνια θα πει άλλη μια τριετία, τετραετία, ποιος ξέρει, ή αν γινόταν κανένα ατύχημα, θα λέγαμε, όχι, τι πάθαμε. Κατάλαβες, αυτό παθαίνουμε εδώ στην Ελλάδα. Αν δεν συμβεί το κακό, δεν ακούνιόμαστε από τη θέση μας, δεν κινητοποιείται κανένας. Ωραία, Ελλάδα, ρε, Ελλάδα. Ελλάδα δεν λες τίποτα. Είναι πάντως πάρα πολύ σημαντική είδηση, πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Και για μένα μεγάλο πρόβλημα για την πόλη. Για εκατοντάδες αυτή την ώρα αθλούμενους και όχι μόνον, γονείς που είναι στον αέρα. Ξέρεις τι είναι να έχεις δώσει τα χρήματά σου και να ξέρεις ότι φέτος το παιδί μου. Και για την ίδια την ψυχολογία του παιδιού. Έτσι, για την ίδια την ψυχολογία του παιδιού. Πού θα πάνε τώρα, σε ποιο κολυμβητήριο, σε ποιο γήπεδο μπάσκετ.
Οι ομάδες που θα παίζουν μπάλα. Δεν ξέρω, είναι δύσκολα τα πράγματα. Ξεχάσαμε να πούμε στο τέλος της εκπομπής, θα το πούμε, την αιμοδοσία στο Αλκαζάρ σήμερα, έτσι. Μπράβο, Ειρήνη. 1-1 σήμερα, λοιπόν, Βιτσιένα, στο Καπί, εκεί στο Αλκαζάρ. Να πάμε να δώσουμε αίμα. Γιατί έτσι και σώζουμε ανθρώπινες ζωές. Κάνουμε και το check-up μας όμως. Γιατί το αίμα αυτό το ελέγχουν εκεί στο γενικό νοσοκομείο της πόλης. Οπότε να σπέψουμε οπωσδήποτε εκεί. Μας περιμένει και ο κύριος Αχιλλέας έτσι κι αλλιώς. Ένας άνθρωπος εκεί της προσφοράς στο σύλλογο του Αλκαζάρ. Να είστε καλά, κύριε Αχιλλέα. Καλό μήνα να έχουμε, έτσι να το πιστέψουμε, να είναι καλός αυτός ο Νοέμβρης, γιατί ο Οκτώβρης δεν ήταν, Ειρήνη. Δεν ήταν καθόλου καλός ο Οκτώβρης. Ας ελπίσουμε ότι ο Νοέμβρης μας μπροστά πολλά χαμόγελα, μας μπροστά πολλά. Μακάρι, μακάρι, Σοφία μου, μακάρι. Έτσι, και να μπαίνουμε και στο κλίμα του Χριστουγέννου. Εμένα χθες μου λέει η κόρη μου το δέντρο μου, πότε θα το στολίσουμε. Α, και σένα. Λέω, αρχίσαμε. Συνεννοημένες ήτανε. Μάλλον, μάλλον. Τα παιδάκια τι άλλο να περιμένουν. Λίγη λάμψη, λίγη χαρά. Τέλος πάντων, όπως μπορούμε να αλλάξουμε την ψυχολογία μας, έτσι νομίζω ότι έχουμε ανάγκη. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Ραντεβού αύριο εμείς. Καλημέρα σε όλους.